Τρελάθηκες. Τρελάθηκες. Να πούμε λίγο και για τη μουσική. Δηλαδή να πούμε και στο κεφάλαιο μουσική που είναι από τα πιο σημαντικά. Οι φίλοι μου γενικά είναι ασχολούνται με την ίδια μουσική. Εγώ δεν ήθελα κανέναν να τον πιέσω να έρθει να παίξει μουσική στο γάμο μας και επίσης η DJ του μαγαζιού δεν έχουν καμία σχέση με το DJ τον γάμο. Και λέω δεν γ***τε, θα ρωτήσουμε. Το DJ μας τον πρότεινε ο μαγαζάτορας. Λέει ο τύπος, εγώ, DJ, εγώ, θα χορεύουν και τα πυρούνια λέει. Τον έχω στους γάμους, μιλάμε ενάπαικτος. Αχ, Άγιε μου, και κλείνουμε ραντεβού στη μέση του πουθενά στο ήλιο. Εμείς θέλουμε γενικότερα ένα τρας. Να χορέψουμε από μακαρένα και τελαμπόγκο μέχρι μπίγαλ. Αυτά θέλαμε. Δεν θέλαμε να ακούσουμε τα ψούρα και νησιώτικα και εκατόρες τσάμικα που κάνουμε στους γάμους. Και πάμε σε έναν τύπο ο οποίος όλη την ώρα μιλάω εγώ και την ώρα που τη μιλάω γυρνάει στον ήχο. Εσύ πώς το βλέπεις, τι θες να είναι, πώς θες να είναι. Είμαι εγώ εντωμεταξύ έξαλλη. Λέει ο Νίκος, κοίτα, η Αθηνούλα γενικότερα έχει μια ωραία ιδέα να είναι έτσι μουσική, γιατί θα μας αρέσει να είναι πάρτι. Πεταγόμουν εγώ εντωμεταξύ, γιατί δεν μπορούμε και γλώσσα από πάνω. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί θέλουμε να χορέψει ο κόσμος, θα σας ετοιμάσουμε και μια λίστα με συγκεκριμένα τραγούδια που θέλουμε να παίξετε μέσα στο γάμο. Με αγνοούσε πανηγυρικά και γυρνούσε πάλι στον Νίκο. Τι τρέλα ήταν αυτή. Δεν γούσταρε ρε φίλε να του πω εγώ τι θα κάνει. Κατακλείδει ο τύπος, δεν ήρθε αυτός να παίξει μουσική. Έστειλε έναν άλλο. Άλλο αυτό. Η Αθηνά λοιπόν είχε στείλει μήνυμα σε αυτόν και χαζός άσχετος να μην είσαι DJ, να μην ξέρεις να βάζεις ούτε CD ούτε στικάκι. Του τα είχε στείλει ένα-ένα τα τραγούδια. Θέλω από αυτό το τραγούδι στο 0,02 ναι. Να μπει και να βγει στο 0,2 δευτερόλεπτα. Μιλάμε τα πάντα. Και θα πούμε το πιο τραγικό παράδειγμα. Έχουμε πει για πλάκα, με το που είμαστε στην πόρτα, να μπει το Ζαβάρα Κατρανέμια. Τέλειο, είσαι το τέλειο. Να παίξει για 10 δευτερόλεπτα και μετά να παίξει το τραγούδι που μπήκαμε. Φωνάζουμε το DJ έξω. Έχει μπει όλος ο κόσμος μέσα. Δεν έχουμε κάνει την είσοδο όμως ακόμα. Για να το εξηγήσουμε άλλη μια φορά του πανηλίου. Ότι κοίτα, φίλε, θα μας δεις την πόρτα, θα βάλεις αυτό το κομμάτι και θα σου κάνουμε νόημα. Θα σου κάνουμε νόημα. Και μετά θα βάλεις αυτό που θέλουμε να παίξει. Εντάξει, εντάξει. Πάει μέσα, είμαστε εμείς λοιπόν ακόμα στον έξω χώρο. Στην άκρη του κτήματος. Ετοιμαζόμαστε και ακούμε το Ζαφάρα Κατρανέμια. Και βάζουμε μια τρεχάλα και δύο για να προλάβουμε να μπούμε μέσα στο. Με το μωρό έτσι δεν πέφτει. Μιλάμε. Με το που φτάσαμε στην πόρτα, δεν καταλάβει κανείς τίποτα γιατί έπαιξε το τραγούδι. Και κοιτάζανε όλοι το μεταξύ του ο DJ. Σε φάση. Ρε μάγκα, τι κάνεις. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχεται το ζευγάρι να μπει, ας πούμε, και την ώρα που πάμε να κάνουμε το βήμα να μπει το Ζαφάρα. Χαχά και καλά. Μόνο αστείο δεν ήταν. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι. Πώς ήταν τα τραγούδια τα swing πολύ με αυτά τα. Swing. Εγώ δεν ξέρω άλλα swing, αλλά τέλος πάντων. Έχουν περάσει πια 3 ώρες και έχει παίξει η ίδια λίστα 3 φορές. Έχετε πει, μου λέει, ο Γεροντάξιο Πάς μου λέει. Ναι, μου λέει, γιατί είμαστε μόνοι DJ. Ναι. Τι έχουμε κάνει. Πίστευτο. Δεύτερο φάουλ. Τρίτο φάουλ γενικά, όλη τη μουσική ήταν για το. Και τέταρτο και χειρότερο από όλα, παιδιά. Αφού λοιπόν ήταν μια παροδία, δεν χόρεψε κανείς, όλοι ξενερώσανε, μιλάμε τίποτα. Παιδιά έπαιζε ό,τι να είναι. Έχει αδειάσει ο γάμος. Εγώ είχα ζητήσει λοιπόν ένα τραγούδι, το αγαπημένο μου, από τα αγαπημένα μου του Πανίου στην Τζίμι. Και εγώ σε αγαπώ, το είχα φέρει στην Αθηνούλα. Λοιπόν, δεν βάζει γενικά τίποτα αυτά που θέλουμε. Έχει τελειώσει λοιπόν το πάνελ, έχουμε μείνει 10 άτομα. Χορεύουν ένα blues λοιπόν, όντως εμεί ξεχασμένοι από όλα, περωτευμένοι, full. Τελειώνει το blues και εκεί που λέμε εντάξει, τελειώνει το πάρτι, φεύγουμε. Ανοίγουν τα φώτα και του βάζει και εγώ σε αγαπώ γάμο το βίντεο. Δηλαδή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σωματείο DJ. Και να το κάνουμε μπαν, τέλος. Απίστευτο, παιδιά. Όταν το βαλέ, κοιταχτήκαμε και λέγαμε τόσο χάλια αυτός ο γάμος πια. Του λέω, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον Νίκο όταν, ξέρεις, αφού χορέψουμε και τα λοιπά, έτσι λίγο και ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε. Και λέει, ναι, ποιο και λέω, είναι του Μουσουλόπουλου ένα τέλος πάντων, το αγάπημα ένα βράδυ. Μουσουλόπουλο το λένε. Μουσουλόπουλο. Κάσε. Και αυτό γιατί είναι κάτι πολύ φαν μεταξύ μας και μεταξύ των φίλων μας. Δηλαδή, ξέρουν ότι εγώ το τραγουδάω, το λέω το τραγούδι που το συχαίνεται, ας πούμε. Είναι και πάρα πολύ καλή φωνή, οπότε έρχεται και δεν είναι η κατάσταση. Και έχω συνομιλήσει μαζί του ότι θα πω το ρεφρέν και μετά ρε φίλε, πάτα το κανονικό. Μην μείνω με το μικρόφωνο και τραγουδάω σε την ηλίθεια. Ναι, ναι, ξεκινάω. Η αγάπη μου ένα βράδυ
Γλυκόφιλε. Όχι μόνο από παλιά, τα ακούνε και 450 άτομα. Στο ζωντανή σου, τίποτα. Γελάει ο κόσμος από κάτω, γίνεται ξεκαρδίστηκα. Γιατί όντω γελάγανε πάρα πολύ. Γελάγανε, φωνάζανε. Φωνάζανε για σταματήσει. Και, ναι, και αυτό. Ναι. Και στη φάση που λέω, τίποτα να μην. Και λέω τώρα, οκ, okay, θα σταματήσω, τίποτα, θα βάλω μουσική. Περιμένει έτσι. Και το κάνω εγώ. Ναι, και ξαναξεκινάω κι εγώ η έρμη εδώ μεταξύ. Πάλι αγάπη μου, ένα βράδυ. Άρχισα να ντρέπομαι και χάλασε και αυτή τη φάση ο παππούς. Ούτε ένα πράγμα δεν έκανε σωστό. Του λέω για παράδειγμα, εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι της Άρτης της Πρωτοψάλτη, τα λαϊκά. Το ακούω και χορεύω. Επίσης, λατρεύω το λαμπάντα. Δεν τα έβαλε ποτέ. Βασικά, μου είπαν ότι τα λαϊκά τα έβαλε πριν μπούμε. Τι έκανε τίποτα. Πάει ο κουμπάρος και του λέει: μπορείς ρε φιλαράκι να βάλεις αυτό το τραγούδι. Και του λέει: δεν το έχω. Και λέει: γκουγκλάρε το ρε φίλε, βάλτο στο YouTube. Δεν έχω WiFi. Δεν έχω WiFi. 2019, είπα από χρονοπύλη όλοι. Από το 70 πήγαν όλοι. Και ο DJ. Δηλαδή, πηγαίναμε στο DJ και του λέγαμε: ρε Χριστιανέ μου, δεν βλέπεις ότι δεν χορεύει άνθρωπος. Βάλε κάτι. 450 άτομα. Κάποιον θα πετύχεις με αυτά που βάζεις για μουσική, το στυλ και αυτά. Ο τύπος δεν πετύχαινε κανέναν. Δεν πετύχαινε κανέναν, ήταν όλοι καθιστοί. Θες να ξανακάνουμε ένα βλέπι. Ούτε καν. Σε παρακαλώ. Ούτε που με ενδιαφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξετε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του DJ. Πάτε να τον ακούσετε κάπου που παίζει. Μην υπογράψετε τίποτα με κανέναν, είτε είναι DJ, είτε είναι το κτήμα, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Αν δεν είστε 1000% σίγουροι για αυτό που πάτε να κάνετε. Να έχετε δει τα πάντα. Τον χώρο, τη σουίτα που μπορεί να σας κάνουν δώρο για μετά. Δεν το πιστεύω. Μας λέει αυτός. Στη φάση που το δίνουμε την προκαταβολή και τρίβε τα χέρια του ο τυπάκος, μας λέει και από μένα έχετε δώρο τη σουίτα για το βράδυ για να κοιμηθείτε. Α, λέμε, τι ωραία. Θα έχει και κούνια, λέει, για να κοιμηθεί το μωρό. Λέμε, τι καλά, τι χαρά μεγάλη. Μαθαίνουμε λίγες μέρες πριν το γάμο ότι δεν υπάρχει κούνια. Τι κούνια, δεν υπάρχει κούνια. Δεν έχουμε καν κούνια στο ξενοδοχείο, τρέλα. Θα λέμε άντε να κουβαλήσουμε εμείς παρκοκρέβατα, μαλακίες. Και την μέρα του γάμου, το βράδυ του γάμου, το πρώτο μας βράδυ, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι αντικρίσαμε. Καταρχήν το μωρό είχε κοιμηθεί σε άλλο δωμάτιο με μια κοπέλα που την κρατούσε εκείνο το βράδυ, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να κρατήσουμε το μωρό μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Στον Ταπαντούπα, δεν το κάναμε ποτέ αυτό στο μωρό. Που σημειωτέων να πούμε ότι και στο DJ είπαμε ότι μέχρι να φύγει το μωρό από την αίθουσα δεν θέλουμε να παίξει πάρα πολύ δυνατά γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε και πρόβλημα στα αυτιά του. Και έπαιζε την επόμενη μέρα ολική κόφωση. Το ξενοδοχείο λοιπόν είναι γκρινόνας τρίτης διαλογής. Το hotel Λιφάδα και το Κρεολί είναι πεντάσταρα μπροστά του. Ποια? Α, δεν ξέρεις, δεν ξέρω πώς. Δυστυχώς ένα σημείο του βίντεο έχει πρόβλημα με τον ήχο, οπότε το ξαναπάμε σφήνα, γιατί είναι βασικό κομμάτι. Είμαστε καλοί σφήνες εμείς. Mm. Πάμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, ξενερωμένοι, κουρασμένοι, να θέλουμε να απλά να πεθάνουμε. Το ψηλιαζόμαστε λίγο. Αγκαλιά, όλες παρουσιάζω. Ούτε καν. Είχα μείνει λοιπόν λίγο πίσω εγώ, γιατί είχα πάει να πάρω το κλειδί για την σουίτα, το ξαναλέω. Και η Αθηνούλα είχε προχωρήσει λίγο μπροστά και πήγε να μπει λοιπόν στο ασανσέρ. Και όπως τη βλέπω, μπαίνει. Και μεταβολή. Και λέω τι έγινε. Είχε μέσα ένα καμαρότο λοιπόν, τόσο, με κάτι κεραίες τέτοιες. Είχε μια κατσαρίδα τόση λοιπόν, με τις κυριούλες έλεγε γεια στην Αθηνούλα και η Αθηνούλα ντρεπόταν, δεν θέλει να μπει, οπότε πρέπει να μπω εγώ ποτά, να τη σκοτώσω. Μαζί με τη ζωντανή που πήγαινε ερχόταν και ήταν και μια έτσι. Μπαίνω στο δωμάτιο και γυρνάω, τον βλέπω. Πρώτη φορά στη ζωή μου να είναι τόσο ξενερωμένος με κάτι. Εκεί ήταν η φάση που λέμε. Όχι, κι άλλο χάλι, ας πούμε. Μπαίνουμε στο δωμάτιο και μας περιμένει και μας ανοίγει την πόρτα μια τέτοια μύγα και μας λέει: καλησπέρα. Ήμασταν οι τρεις. Μπαίνουμε μέσα, αφού έχουμε αποτύχει όλα, μας πέφτει η μούρη κάτω. Βλέπουμε το δωμάτιο και λέμε: δεν γαμπάτε. Να κινηθούμε, να σηκωθούμε, να φύγουμε. Βασικά, τι γίνεται. Θέλουμε να φύγουμε τρέχοντας. Δεν θέλουμε να μπούμε να κινηθούμε εκεί πέρα. Το μωράκι μας ήδη κοιμάται. Τι κάνουμε λοιπόν. Σεβόμαστε τον ύπνο ενός μωρού. Πάντα. Δεν είμαστε εντελώς ύπνοι. Πρέπει να βγάλουμε άλλη μια στρώση από ρύζι που έχουμε πάνω μας. Φίλος μου είχε φέρει 10 κιλο ρύζι και σέσουλα και πέταγε. Και έχουμε λοιπόν ρύζι παντού. Και λέμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνουμε, κάνουμε μπάνιο. Με κρύο σχεδόν. Εννοείται. Με τη μύγα μαζί. Να μας δίνει τις πετσέτες. Η μύγα να έχετε πάει από αυτές.
που πια δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στη ζωή τους και έρχονται καρφί πάνω, δεν φοβούνται δηλαδή. Παντού μαζί μας. Και αφού λοιπόν βγαίνουμε από τον μπάνιο, συνειδητοποιούμε ότι δεν έχει κανείς αλλαξιά ρούχα. Ούτε εγώ, ούτε η Αθηνά. Τα εφτράπελα. Λέγαμε να σας τα πούμε στο τέλος, αλλά τώρα έκατσε. Τα δικά μου είχαν γυρίσει με τους γονείς μου πίσω και της Αθηνάς με την αδερφή της πίσω. Δεν είχε κανένας μας ρούχα. Ήταν τον ηφικό και εγώ το γαμπριάτικο. Λέμε, άντε να τελειώνουμε, να ξεραθούμε στον ύπνο να τελειώνουμε. Και συνειδητοποιούμε ότι δεν είχε παντζούρια. 5 η ώρα το πρωί, τι ώρα ήταν. Με τον ήλιο να έρχεται και να σου λέει καλημέρα λιαχτίδα, να ζήσετε λιαχτίδες. Να μόνο το κέρα τότε. Και επειδή σίγουρα κάποιος το ρωτήσει, να καλά δεν το είδατε το δωμάτιο πριν. Τι είχε καλά, δεν είδαμε το κτήμα εδώ, να τα βλέπαμε. Τη δεύτερη φορά τέλος πάντων που δώσαμε τα λεφτά και μας είπε ο τύπος για τη σουίτα, λέμε ωραία μπορούμε να το δούμε, μιας και είναι απέναντι. Είναι occupied. Και λέει, δεν γίνεται γιατί έχω μια κράτηση και έχω κόσμο. Πιθανότητα θα είναι μίγα και το σόι της. Δεν εξηγείται αλλιώς. Η τρέλα ήταν δίπλα στο κρεβάτι, το νηφικό κρεβάτι. Ο Θεός θα το κάνει. Είχε και ένα ντιβάνι. Ένα τύπο και καλά για να το κάνει μάλλον πιο μεγάλο το κρεβάτι. Άστρωτο. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι γελάμε κιόλας με αυτό το πράγμα. Ας πούμε και για τα καλά. Γιατί έχει και τα καλά του, έτσι. Πρώτα απ' όλα βλέπεις όλους τους αγαπημένους ανθρώπους εκεί κοντά. Μας θυμίσαν όλοι. Πολύ ωραία να βλέπεις. Και συγκινούμε πάρα τόσα πολύ. Τόσα πολλά πρόσωπα μαζί και μεταξύ τους, δηλαδή, όταν είναι επανένωση για πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο για μας. Αυτό έσωσε λίγο τα συναισθήματα στο γάμο, βασικά. Αξίζει να πούμε ότι η διακόσμηση ήταν σούπερ. Ήτανε. Τα τραπέζια ήταν περιποιημένα με τα λουλούδια τους, καθαρά, όμορφα, έτσι όπως το είχαμε συμφωνήσει. Το τραπέζι ευχών ήταν ονειρεμένο. Εμείς δεν το είδαμε, δεν προλάβαμε να δούμε πάρα πολλά γιατί ήμασταν στο. Νοικιάσαμε ένα photobooth εκείνη την ημέρα και έχουμε τώρα ένα βιβλίο ευχών το οποίο έχει σε κάθε σελίδα φωτογραφία του κάθε καλεσμένου τέλος πάντων που έβγαλε στο photobooth γιατί το εκτυπώνει εκείνη τη στιγμή και δίπλα μια ευχή. Πήγανε σχεδόν ο Θεός του πράγματα. Που συνήθως τα βιβλία ευχών δεν γεμίζουν, έτσι να το πούμε και αυτό, δηλαδή γράφουν λίγοι. Γράφουν πάρα πολύ. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε ένα τέτοιο που δεν κλείνει από τις φωτογραφίες. Ήταν τα μόνα λεφτά που δεν είναι αυτά και τις διακόσμες που δεν έκλαψα. Ναι. Και του παπά. Θα ανεβάσω στο Instagram φωτογραφίες για να τα δείτε όλα. Ναι, λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη διακόσμηση, από το photo booth, από τον κόσμο που μας στήριξε. Κόσμος ήταν πάρα πολύ όμορφος ο γαμπρός. Εντάξει, μιλάμε τα αντιγιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν υπερπέδαρος. Ήσουν κούκλο, σκοτίδα. Εσύ ήσουν πολύ όμορφη, η μπεμπέκα ήταν πολύ όμορφη. Α, το μπεμπέκι ήταν κουκλάκι. Αυτά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Τι άλλο ήταν πολύ ωραία στο γάμο. Α! Ήταν πολύ ωραία μια φίλη σου, νομίζω. Πάρα πολύ ωραίες ήταν οι φωτογραφίες που βγάλαμε. Δηλαδή, καλό είναι να διαλέξετε έναν καλό φωτογράφο, δηλαδή να έχετε δει δουλειά του. Γιατί αυτό είναι που μένει, η αλήθεια είναι. Περιμένουμε λοιπόν και τα βίντεο, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά πρέπει να κάνει ωραία δουλειά από ό,τι έχω δει. Ναι. Λοιπόν, ο τύπος που βάλαμε για να κάνει το βίντεο ήταν ένας θεούλης ο οποίος μας έδωσε πάρα πολλές νέες ιδέες που δεν γίνονται συνήθως στους γάμους. Λέει, παιδιά, θα βάλω GoPro στο αμάξι του γαμπρού, γιατί εκεί συγκινείται το τζέρτζελο. Επίσης, θα βάλω μικροφωνάκια στους κουμπάρους και στους γαμπρούς και σε κάποιους πίσω. Γαμπρούς, στο γαμπρό και σε κάποιους από τον κόσμο πίσω, έτσι λίγο για να ακούσουμε, ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να το μετάνιωσε αυτό, να ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω, δεν πάντα. Επίσης μας είπε, ζητήστε τους κουμπάρους να βγάλουν έναν λόγο. Ό,τι κόπηκε με γιάρα, έτσι πάει. Δεν πειράζει, πάει, πέρασε και όλα καλά θα είναι. Και όλα καλά είναι. Δεν κάναμε ένα πετυχημένο γάμο υπέρλαμπρο άλλο, αλλά δεν έγινε και κάτι. Δεν μπορούν όλοι να παντρεύονται και να είναι πάρα πολύ χρησιμένοι. Κοίτα, σε όλους τους γάμους νομίζω είπαμε παρατράγουδα, απλά έτυχε σε εμάς να είναι παρατράγουδο όλο το θέμα. Και απλά να έχει μερικά κομμάτια όμορφα, τίποτα άλλο. Ναι. Για να ανακεφαλαιώσουμε. Είμαστε εδώ για να σας πούμε τι να προσέξετε. Πάμε. Έλα, ξεκίνα. DJ, αλκοόλ, αυτά τα δύο μαζί πάνε πακέτο. Κτήμα, να το πάτε αν το δείτε όταν κάνουν έναν άλλο γάμο, τυχαία αν γίνεται κιόλας, να φάτε φαΐ. Να μην το ξέρουν ότι ναι, θα πάτε. Και να δοκιμάσετε εκεί φαγητό και να καταποτείνεις σε μεγάλο γάμο με πολλά άτομα, γιατί εκεί χάνει το φαγητό πάντα. Τι άλλο να πούμε. Το ξενοδοχείο μας παρέπει σου ήρθα, μη φάτε κάποια φόλα. Ναι, εντάξει, ναι. Την ύφη να προσέχετε, ποιο θα διαλέξετε. Εγώ δεν έχω παράπονο, την καλύτερη. Αλλά γι' αυτό να το προσέχετε. Ρωτήστε
την ημέρα του γάμου σας να περάσετε ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και οι δύο πολύ χαλαροί μέχρι το γάμο. Δηλαδή περάσαμε ωραία. Δεν σπάσαμε τα νεύρα μας. Πολύ χαλαροί ήμασταν. Μου είχε πάει τρένο, παιδιά. Εγώ θα σου πω. Μου είχε πάει τρένο. Την τελευταία μέρα είχα αδειάσει. Δεν μπορούσα άλλο. Γι' αυτό δεν τσακώθηκα. Δεν είχα άλλο κουράγιο. Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών, τέλος πάντων, ήμασταν χαλαροί. Cool, ναι, δεν είχαμε αυτό το άγχος των προετοιμασιών και εντάσεις. Ήμασταν πάρα πολύ κουλοί, θέλαμε να το ευχαριστηθούμε. Να σας πω εγώ ένα ευτράπελο της νύφης τώρα. Εγώ το νυφικό το πήρα από εδώ, από Κατάρ. Εδώ μου το διορθώσανε κιόλας, μου κάνανε έτσι ό,τι αλλαγή χρειαζόταν. Και χρειάστηκε να το κοντίνω, γιατί άλλαξα παπούτσια τέλος πάντων, τελευταία στιγμή. Και πήγα στο Μπρονόβια στην Ελλάδα, που πάλι καλά που ήταν οι κοπέλες αστέρια. Και μου λένε, είναι στραβό το νηφικό σου. Και λέω, τι εννοείς, όπα. Μια εβδομάδα πριν το γάμο. Και είναι όλη η ροχοκοκαλιά που είναι όλο κουμπάκι δαντέλα εδώ πέρα. Και είναι έτσι. Και μέσα σε τρεις μέρες μου φτιάξανε το νηφικό καινούργιο. Αυτό ήταν λίγο αγχωτικό εκείνες στις μέρες. Δηλαδή έτσι αγχώθηκα και λέω, ρε γαμώτο, γιατί η τελευταία στιγμή. Γενικά ήμασταν πολύ cool. Όλα καλά. Μόνο γάμα στα μαλαγιά, όλα καλά. Αυτά είναι λοιπόν τα του γάμου μας. Καλά γίνει, περίμενε. Θέλω να σου πω αλήθεια τώρα. Ότι ήσουν πανέμορφη. Και δεν θέλω να στεναχωριέσαι, αγάπη μου. Ό,τι έγινε. Εντάξει. Ναι. Μακάρι να ήταν τα μεγαλύτερα μας προβλήματα της ζωής μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεό μας. Να ακολουθήσω και ένα βίντεο με τον Νίκο, να ξέρετε. Τώρα ξέρετε, εγώ θα έχω συνέχεια guest στα. Την αδερφή μου, τον άντρα μου. Την Μπέμπα. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe. Πες Νικολάκη, αφήστε κάποιο comment από κάτω. Τα λεφτά μου τώρα και θα φύγω. Δεν θα πληρωθείς γιατί. Θα πληρωθώ, δεν θα θέσει, αγάπη μου. Δεν έχω ψηλά. Με αίμα και σπέρμα λένε αυτό μόνο. Σκάσε μου, ρε. Θα περνάτε τέλεια. Όσοι ετοιμάζεστε για γάμο, όσοι ετοιμάζεστε για γάμο. Και θέλετε μπάτσελορ, εμένα να πάρετε. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλήθεια. Ωραία, σα άρχισα και να ρωτήσω. Γιατί το παντρεύτηκα μετά από 10 χρόνια. Είμαι πολύ ωραίο γι' αυτό. Τι? Είμαι πολύ ωραίο. Ήταν παγκόμενο. Μωράκι μου, 10 χρόνια δεν σε έχω ξαναδεί τόσο κάπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε, μπορώ να φύγω. Να αναλύσω την αλυσίδα από το πόδι. Μπορώ. Θέλω να πάω να παίξω. Μου πει, ευχαριστώ παιδιά που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Ευχαριστώ παιδιά που είδατε το βίντεό μας. Να μας προτιμάτε, ε. Ναι. Πες τα παιδιά να κάνουν like, subscribe. Να κάνετε like στις φωτογραφίες μου μόνο, να με κάνετε follow μόνο εμένα. Τι άλλο να σου πω. Και ας μείνω κανάλι να κάνετε να κάνετε subscribe σε εμένα, στην καρδιά μου. Να κάνεις σε εσένα subscribe. Ναι, άντε και σε εσένα. Το παιδί είναι χαζό, είναι πανχαζό. Μπορώ να πάλι σκοτώ. Καλά από τα παιδιά λέει, παίρνουμε την ευφυλία τους από τις μαμάδες. Κάτσε, πού πας. Πάμε έξω. Κάτσε, θέλω να πούμε και κάτι τελευταίο. Μα πας. Έλα, κάτσε. Παναγιώ, κάτσε, δεν είναι καλά. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Κλείστε το αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να παίζεις LOL. Και PUBG. Πώς λένε. Τεσπάπ.